Κοινωνιών και Έργων, ο κ. Μάριος Ηλιάδης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Συνεπώς, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να εισπράξει τώρα η ευρωπαϊκή οικογένεια και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί από την χθεσινή ευρωπαϊκή κάλπη? Κύριε Τσουρούλη, νομίζω έχει γίνει πολλής λόγος οπωσδήποτε για την σημασία της αποχής στις εθνικές εκλογές εδώ, ενώ του Ευρωπαϊκού Μεν Κοινοβουλίου, αλλά αυτές που έγιναν εδώ στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, για να μην πω ακόμη πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα το οποίο έχει προκύψει σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η άνοδος, η επικίνδυνη άνοδος, κατά την άποψη την δική μου, της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που νεοφασιστικό κόμμα εισέρχεται οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Στην Αγγλία έχουμε δει τα αποτελέσματα ότι πρώτο κόμμα είναι το αντιευρωπαϊκό. Στην Γαλλία η Μαρί Λεπέν έχει κερδίσει την πρωτιά, έχει κερδίσει την πρώτη θέση με 25%. Πιθανολογώ ότι σε 1-2 χρόνια, όταν θα υπάρχουν οπωσδήποτε γαλλικές εκλογές, θα είναι υποψήφια οπωσδήποτε για την Προεδρία της Γαλλίας. Ναι. Και έχει δηλώσει απερίφραστα και χωρίς οπωσδήποτε καμία ντροπή ότι είναι υπέρ της απόσυρσης της Γαλλίας από το ευρώ και υπέρ της εξόδου οπωσδήποτε της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι όντως σεισμός αυτό το οποίο έχει γίνει στις χθεσινές εκλογές και πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Όχι μόνο τα κόμματα εδώ τα οποία ασχολούνται με το τι οδήγησε τον κόσμο στην αποχή, αλλά και το πώς καλύτερα μπορεί μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι 6 νέοι ευρωβουλευτές μας να δώσουν τη μάχη για την Κύπρο, αλλά παράλληλα να δώσουν και τη μάχη οπωσδήποτε για την στήριξη του ευρωπαϊκού ιδεώδους και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μήπως όμως είναι... Θα θυμίσω, κύριε Τσουρλή, το εξής. Οι ευρωβουλευτές μας, οι νέοι, στους οποίους εύχομαι κάθε καλύτερο στην Ευρωπαϊκή Βουλή, δεν θα παλεύουν μόνο οπωσδήποτε για τα δίκαια της Κύπρου. Θα παλεύουν από αυτή τη στιγμή και εναντίον του φασισμού, ο οποίος οπωσδήποτε επανεμφανίζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, απειλώντας οπωσδήποτε να αιματοκυλήσει για μια ακόμα φορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο σύνολό της. Ναι, αλλά ποιος εξέθρεψε αυτό το αυγό του φιδιού, αν θέλετε? Τα σφάλματα τα δικά μας πρέπει να τα ομολογήσουμε χωρίς περιστροφές και χωρίς οπωσδήποτε φόβο. Τα σφάλματα που διαπράχθηκαν σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τα σφάλματα που διάπραξε οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή θεσμή. Στην Ευρώπη θέλω να μείνουμε. Θέλω να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Και να σας πω, μήπως τελικά είναι ευκαιρία να κάνει την αυτοκριτική της και να πει ότι απέτυχε ως οικοδόμημα. Γιατί προφανώς και αυτό που βλέπουμε σήμερα ως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι αυτό που οραματίστηκε ο κύριος Ντεγκόλ. Όλοι οι άλλοι πατέρες της ευρωπαϊκής ιδέας. Μια ευρωπαϊκή ιδέα. Ασφαλώς. Εμείς το βιώσαμε. Πήγαμε για αλληλεγγύη τον περασμένο Μάρτη και επιστρέψαμε δηλαδή επέτες. Αυτά εννοώ ότι είναι σφάλματα που διέπραξαν οπωσδήποτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και ας μου επιτρέπει να πω ότι είναι αδιανόητο στη δική μου αντίληψη ένας ευρωπαϊκός θεσμός, όπως είναι είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε το Eurogroup, να έρχεται να καταληστεύει τις αποταμιεύσεις των απλών ανθρώπων που είχαν κατευθυμένες οπωσδήποτε στις τράπεζες, υπό το πρόσχημα ότι πρέπει αυτοί οπωσδήποτε να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες στις οποίες είχαν τα χρήματα τους. Αυτά τα θεωρώ βαρύτατη προσβολή οπωσδήποτε εναντίον των πιο θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει τελικά μια γραφειοκρατία η οποία είναι μακριά από την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη και δεν υπάρχει προσδοκόμενη εμβάθυνση, αν θέλετε, των θεσμών, ώστε τελικά ο πολίτης να νιώθει ότι οι Βρυξέλλες είναι καθημερινά εδώ. Είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για να υπάρξουν οπωσδήποτε αυτή η κινητικότητα, χρειάζονται οπωσδήποτε ηγέτες οι οποίοι να ξαναδώσουν το όραμα οπωσδήποτε στους ευρωπαϊκούς λαούς. Μην ξεχνάμε ο Φρανσουά Ολάν παρουσιάστηκε ως μια τέτοια ευκαιρία και τελικά διέψευσε και τον εαυτό του δηλαδή. Αλλά πραγματικά είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο κύριος Ολάν και λυπούμε για την πορεία που παίρνει η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία είναι μια από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα έλεγα λοιπόν ότι εάν ευτυχήσει τώρα η Ευρώπη να αναδείξει στην Επιτροπή έναν άξιο άνθρωπο, ικανό να εμπνεύσει ξανά οπωσδήποτε και να πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες να στοχεύουν σε αυτό, να επανενεργοποιήσουν οπωσδήποτε το μεγάλο όραμα της Ευρώπης, που είναι η ενοποίηση των ευρωπαϊκών λαών, υπό συνθήκες ανθρώπινες και κάτω από συνθήκες οι οποίες να διαφυλάσσουν την κοινωνική συνοχή, νομίζω ότι μπορούμε να αναβιώσουμε το όραμα το μεγάλο των ευρωπαϊκών λαών. Εάν όχι, φοβούμε πολύ ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μπει σε μια διαδικασία αποσύνθεσης, εάν δεν επιδεχθεί αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό, και με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω οπωσδήποτε μια επισήμανση. Ορίστε, για να κλείσουμε αυτό. Το
Τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών δεν πρέπει να απασχολήσουν μόνο τα πολιτικά κόμματα σε σχέση οπωσδήποτε με το φαινόμενο της αποχής. Θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να απασχολήσουν οπωσδήποτε και το Υπουργείο των Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική που στοχεύει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πυρώνα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μπορέσει οπωσδήποτε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες τις τεράστιες, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα πρόσθετα, τα οποία οπωσδήποτε προσθέθηκαν μετά τις χθεσινές εκλογές. Ναι. Την παρουσία του φασισμού ξανά οπωσδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μου δίνετε μια καταπληκτική γέφυρα, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών. Με αυτό θα ξεκινήσουμε την κουβέντα.